Θα μας ακούσει ο κύριος Φιφλής. Κύριε Φιφλή, καλό σας μεσημέρι από την Πάρο. Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Λυπάμαι που διέκοψα αυτό το υπέροχο τραγούδι που παίζατε. Θα το ξαναβάλουμε. Θα το ξαναβάλετε. Προέχει όμως η ενημέρωση, προέχει η είδηση που βγήκε σήμερα το πρωί από το Τριμελές Πρωτοδικείο της Σίδηρου, το Πληροδικείο, αφορά τις εκλογές εδώ στο νησί μας, στην Πάρο. Να διευκρινίσουμε ότι είσαστε, μιλάμε με τον δικηγόρο τον κύριο Κώστα Φιφλή. Δεν εκπροσωπείτε μία από τις δύο παρατάξεις, είναι έτσι? Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά έχετε λάβει γνώση της απόφασης και θα ήθελα να μας μεταφέρετε δύο στοιχεία για να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Φιφλή. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι δημοσιεύτηκε η απόφαση επί της ενστάσεως του συνδυασμού Πάρος Αξία κατά το αποτελέσματος των εκλογών που είχε προκύψει από την τελευταία ψηφοφορία. Σε αυτήν την ένσταση, αν γνωρίζω καλά, είχε κάνει και αντένσταση ο άλλος συνδυασμός, έτσι? Ναι, βέβαια, ναι. Συνεκδικάστηκαν οι δύο. Ούτως ή άλλως συνεκδικάζονται. Συνεκδικάζονται, μάλιστα. Τι λέει λοιπόν η απόφαση σημερινή? Η απόφαση αυτή ουσιαστικά ακυρώνει 6 ψηφοδέλτια του συνδυασμού ενιακίνησης πολιτών. Του κυρίου Βλαχογιάννη. Ακριβώς. Και εκτός από την ακύρωση αυτών των 6 ψηφοδελτίων, έχουμε και την προσμέτρηση ενός άκυρου, θεωρηθέντος άκυρου ψηφοδελτίου του συνδυασμού Πάρος Αξία, το οποίο μάλλον επειδή είχε ακυρωθεί, τώρα έγινε έγκυρο πλέον και προσμετράται. Κατά συνέπεια, δηλαδή, έχουμε μια διαφορά πλέον 9 ψήφων ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 6 που θεωρήθηκαν έγκυρα ενώ ευρέθησαν άκυρα. Άρα, του λοιπόν... συνδυασμού ενιαίας κίνησης πολιτών και έχουμε ένα άκυρο το οποίο θεωρείται πλέον έγκυρο του συνδυασμού Πάρος Αξία. Ναι, να πω κάτι εδώ τώρα γιατί εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Αν αφαιρέσουμε τα 6 ψηφοδέλτια που αφαιρέθηκαν με βάση την απόφαση και προσθέσουμε έτσι, ένα. Ναι, από 16 γίνεται 10 και αν προσθέσουμε ένα πάει 11. Πάει 9, προσθέτουμε ένα στο συνδυασμό Πάρος Αξία. Α, πάει 9, ζητάζω, ναι, μπράβο, ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάει 9. Μπορούμε να πούμε για... 353 με 362 είναι τα νούμερα πλέον. Μάλιστα. Μπορούμε να... Στο σκεπτικό της απόφασης υπάρχει γιατί ακυρώθηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια? Κοιτάξτε, καταρχήν, να πούμε ότι αντικείμενο των ενστάσεων πέρα από το θέμα των ψηφοδελτίων ήταν και κάποια άλλα θέματα. Ήταν κάποια θέματα μεταδημοτεύσεων. Βέβαια. Για πέστε μας. Που, αν θυμάστε, εγώ είχα υπερασπιστεί την νομιμότητά τους ως δικηγόρος του Δήμου και υπερασπίστηκα μάλλον το σωστό των διαδικασιών από μέρους του προσωπικού του Δήμου. Μάλιστα. Θα πούμε λοιπόν εκεί ότι αυτός ο λόγος ενστάσεως απορρίφθηκε. Με το σκεπτικό ότι σε όλες τις αποφάσεις μεταδημοτεύσεων υπήρχαν και αιτήσεις αυτού που ζητούσε τη μεταδημότευση και βεβαίως η μόνιμη κατοικία εκεί που απαιτείται. Μάλιστα. Και απόφαση δημάρχου. Μάλιστα. Κατά συνέπεια δεν μπορούσε να προχωρήσει το δικαστήριο σε ένα περαιτέρω έλεγχο. Μάλιστα. Ο έλεγχος ήταν μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Μιλάμε για, αν θυμάμαι καλά, για 34 μεταδημοτεύσεις. Ήταν 34 μεταδημοτεύσεις που ο συνδυασμός Πάρος Αξία προσπάθησε να τις... Προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ήταν άκυρες. Άκυρες, μάλιστα. Βέβαια, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, κάποιες εξ αυτών των μεταδημοτεύσεων δεν απαιτούσαν καν βεβαίωση μονίμου κατοικίας, γιατί επρόκειτο για μεταδημοτεύσεις ανθρώπων που είχαν πατεράδες, παππούδες στην Πάρο και είχαν δικαίωμα να εγγραφούν χωρίς βεβαίωση μονίμου κατοικίας. Μάλιστα. Για κτίση της αρχικής τους δημοτικότητας, και αυτό γίνεται μόνο για μία φορά ούτως ή άλλως. Και για κάποιες που ήταν απευθείας πολιτογραφήσεις και έγιναν εγγραφές στο δημοτολόγιο με βάση αποφάσεις του Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Δείχνει αυτό το κεφάλαιο των μεταδημοτεύσεων να κλείνει, κύριε Φλίνε, έτσι? Δείχνει να κλείνει όσον αφορά τις εκλογές. Ναι. Γιατί βεβαίως, αν κάποιες μεταδημοτεύσεις θεωρηθούν ότι είναι παράνομες, θεωρηθούν από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τον συνδυασμό του συγκεκριμένο. Υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας που θα κρίνει επί των διοικητικών πράξεων των μεταδημοτεύσεων όμως. Μάλιστα. Δηλαδή, η Πάρος Αξία, αν κατάλαβα καλά, αν θέλει ο συνδυασμός και η κυρία Πρωτολάτη, μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά την νομιμότητα των μεταδημοτεύσεων. Ακριβώς. Οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν εδώ το εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι πλέον. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό ξεχωριστό κομμάτι. Μπορεί να κάνει έτσι ακυρώσεις ο καθένας κατά οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας, εφόσον θεωρεί ότι δεν υπήρχαν οι ουσιώδεις τύποι. Μάλιστα. Που την παρήγαγαν, που την πρόθεσαν. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά τις μεταδημοτεύσεις. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, πόσα ψηφοδέλτια εξετάστηκαν? Εξετάστηκαν όλα όσα προτάθηκαν από το συνδυασμό Πάρος Αξία. Ναι. Και θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Για πέστε μας. Εξετάστηκαν, αν θυμάμαι καλά, 55 ψηφοδέλτια. Ναι. Των οποίων ευρέθηκαν 6
να έχουν κάποια σκισίματα ή κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θεωρήθηκαν διακριτικά γνωρίσματα από το δικαστήριο. 55 ψηφοδέλη τα οποία είχαν πάει στο συνδυασμό του κυρίου Βλαχογιάννη, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και τα οποία η πάρος αξία θεωρεί... είχε προσβάλει ως άκυρα. Ως άκυρα. Από κατά των 50... κλείστων θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν τα μεν σκισίματα, όχι διακριτικά γνωρίσματα, αλλά προκληθέντα από το άνοιγμα των φακέλων, από το άνοιγμα των φακέλων και από το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια μετά τη διαλογή τους μπαίνανε σε κάποια λαστιχάκια τα οποία προκάλεσαν και αυτά φθορές. Mm-hmm. Κάποια κόκκινα θεωρήθηκε ότι ήταν από μανό ή από κραγιόν γυναίκα, σε πάση περιπτώσει. Ένας λεκές θεωρήθηκε ότι έγινε από την Εφορεστική Επιτροπή και κάποια στίγματα τα οποία θεωρήθηκε ότι δεν είναι διακριτικά γνωρίσματα, αλλά έγιναν κατά τη διαλογή. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε για κάποια ψηφοδέλτια που είχε προταθεί και από τον άλλο συνδυασμό. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω, ναι. Τον συνδυασμό του κ. Βλαχογιάννη. Αυτά τα οποία, όχι, δεν μπαίνει καν στην ένσταση. Απλά το λέω επειδή προτάθηκαν και από τον άλλο συνδυασμό. Mm-hmm. Μιλάμε για ψηφοδέλτια τα οποία θεωρήθηκε ότι επειδή δεν έφεραν την υπογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, θα έπρεπε να ακυρωθούν. Το ίδιο είχε ισχυριστεί και για κάποια ψηφοδέλτια και ο συνδυασμός πάρος αξία. Ακριβώς. Τι έγινε με αυτά τα ψηφοδέλτια? Ακριβώς. Αυτό, δεδομένου ότι τα ψηφοδέλτια αυτά έφεραν αριθμό και είχαν καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία διαλογής, θεωρήθηκε ότι δεν τίθετο κανένα θέμα ως προς αυτά και ήταν έγκυρα. Και απλώς η έλλειψη υπογραφής αποδόθηκε σε αμέλεια του δικαστικού αντιπροσώπου. Χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητά του ή όχι, έτσι. Χωρίς να επηρεάζεται από τη στιγμή που, ξαναλέω, από τη στιγμή που ήταν καταχωρημένα στα βιβλία διαλογής ψήφων και έφεραν αριθμό επάνω τους στα ψηφοδέλτια. Άλλο ένα ψηφοδέλτιο που έλεγε ο συνδυασμός πάρος αξία ότι δεν καταχωρήθηκε, είχε καταχωρηθεί και αυτό βρέθηκε στα βιβλία διαλογής. Επίσης να πω σε γενικές γραμμές ότι η αντένσταση της πλευράς ενιαίας κίνησης πολιτών δεν εξετάστηκε πλέον, διότι δεν θα μετέβαλε θετικά ή αρνητικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δηλαδή εξετάστηκε η ένσταση και από τη στιγμή που με την ένσταση δεν ανατράπηκε το αποτέλεσμα, δεν μπήκανε στην εξέταση της ουσίας της ένστασης Βλαχογιάννη, στην ουσία, έτσι. Μάλιστα. Κάτι άλλο λέει η απόφαση που την έχετε μπροστά σας και την έχετε διαβάσει σας, κύριε Φλή. Τη διάβασα, δεν την έχω μπροστά μου δυστυχώς, γιατί θα τυχοκολληθεί αύριο και από αύριο θα... Κάτι άλλο λέει επί του αποτελέσματος? Όχι. Αυτά που σας είπα, γιατί περιορίζεται απλά και μόνο στο να εξετάσει τις προβαλλόμενες πλημέλειες των ψηφοδελτίων. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται κατά την προσωπική σας εκτίμηση, αν μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση? Εκτίμηση, θα πω το εκτίμηση. Και νομικά που μπορεί να πάει να οδηγηθεί η ιστορία? Τώρα πλέον η απόφαση αυτή μόνο αναιρετικά προσβάλλεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας μέσα σε μια προθεσμία 10 ημερών. Εκεί πια πρέπει να βρεθεί παράβαση νόμου του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή ότι παρεύει το διοικητικό πρωτοδικείο τον νόμο. Δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει, πηγαίνει μόνο σε αναιρετικό έλεγχο. Και αν φυσικά δει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, γυρίζει την υπόθεση στο πρωτοδικείο. Αναπέμπει στο διοικητικό πρωτοδικείο. Ναι. Τη γυρίζει πίσω πάλι. Εφόσον δεν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος. Εφόσον δεν εφαρμόστηκε σωστά, μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο, να πούμε κάτι άλλο για την ενημέρωση του κόσμου. Νομίζω ότι ήταν πλήρης η ενημέρωση. Ήταν πλήρης η ενημέρωση, ναι. Τώρα, οι 16 ψήφοι έγιναν 9. Εντάξει, το κλίμα παραμένει το ίδιο εδώ στο νησί. Είπαμε επίσης ότι και αν εξεταστούν πάλι οι μεταδημοτεύσεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Είναι και αυτό σημαντικό. Είναι και αυτό σημαντικό, ναι. Εντάξει, οπότε... το ότι μίκρινε λίγο η διαφορά, κάτι είναι καυτό. Θα σας πω μόνο το εξής, ναι. Για να εξεταστούν αυτοτελώς αν διοικητικές πράξεις οι μεταδημοτεύσεις, υπάρχει περίπτωση αν ασκήσει σήμερα έτσι ακυρώσεως. Να πάει πότε? Μετά από 8 χρόνια. Μάλιστα. Μετά από 8 χρόνια. Ναι, ναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ένα μίνιμουμ από 6 χρόνια για να δικάσει υπόθεση, ως 8, 10. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση με τα σημερινά δεδομένα. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Σε αυτά δεν αλλάζει, διότι είναι συσσωρευμένη ύλη σε αυτά τα δικαστήρια, τα ανώτατα. Ιδίως Συμβούλιο Επικρατείας. Είχαμε και το πρόσφατο παράδειγμα με την Αντίπαρο. Κάτι ανάλογο εκεί. Το είδατε ότι δεν. Και πάλι δεν ετέθη θέμα, δηλαδή δεν ακυρώθηκαν, αν θυμάμαι καλά, όλες οι μεταδημοτεύσεις. Όχι, όχι. Καλά, εκεί είχαμε άλλα. Εκεί υπήρχε θέμα παράβαση καθήκοντος λόγω μη χορηγήσεως των στοιχείων για τις μεταδημοτεύσεις. Έτσι, σωστά. Εκεί ήταν άλλο το ζήτημα. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.